Λαντόνερο είναι το πρώτο έθιμο το οποίο γινόταν με την αρχή του χρόνου. Εκείνη την εποχή πίστευαν ότι την ώρα που αλλάζει ο χρόνος η ροή του νερού σταματάει. Και όποιος παίρνει από εκείνο το νερό παίρνει και την ευλογία. Το έθιμο αυτό κυρίως αφορούσε τις γυναίκες του Πόντου, τόσο τις νοικοκυρές και κυρίως τα ελεύθερα κορίτσια. Οι νοικοκυρές του Πόντου, παραμονή της πρωτοχρονιάς, ερχόντουσαν με το λαΐ, παίρνανε μαζί τους από το σπίτι κάποιους ξηρούς καρπούς, πίτες, γλυκά, ό,τι είχανε και πηγαίνανε στο πηγάδι για να καλοπιάσουν τη μάγισσα του πηγαδιού. Αλλού την αποκαλούσαν μάγισσα, αλλού πηγαδομάνα, πηγαδίστρα, όπως την αποκαλούσαν στο κάθε χωριό. Έπαιρναν το νερό που θεωρούσαν ότι ήταν μαγικό, ότι είχε δυνάμεις μαγικές και έλεγαν το δύστιχο κάλαντα καλός καιρός και πάντα και του χρόνου. Παίρναν το νερό και φεύγαν για τα σπίτια τους. Όπως έφευγαν όμως, δεν γυρνούσαν να κοιτάξουν πίσω, αλλά ούτε και μιλούσαν με τις άλλες τις κοπέλες που ερχόντουσαν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα με το νερό εκείνο οι νοικοκυρές πλενόντουσαν όλοι μέσα στο σπίτι, ραντίζαν τα σπίτια τους, τους κήπους τους και τα χωράφια τους, γιατί θεωρούσαν ότι το νερό αυτό τους βοηθούσε για να έχουν καλό χρόνο, υγεία και να έχουν και παραγωγή στους καρπούς και να είναι το ζωντανά τους υγιή. Τα ελεύθερα όμως κορίτσια που αγαπούσαν τα παιδιά του χωριού και θέλαν να πάρουν το συγκεκριμένο παιδί που αγαπούσαν, ερχόντουσαν στη μάγισσα κουβαλώντας μαζί τους μήλα. Άφηναν τα μήλα πάνω στο πηγάδι, παίρναν το νερό και λέγανε ένα δύστιχο, μία ευχή και λέγανε όπως γκρεμίζω το νερό, όπως τρέχει το νερό, να τρέσει και ευλογία. Τώρα το χάνουμε. Και ευλογία. Να νύεται και τύχη. Άμα το τρέσει το νερό, να τρέσει και ευλογία. Έπαιρναν το νερό και σηκωνόντουσαν πάλι και φεύγανε, χωρίς να κοιτάξουν καθόλου πίσω. Για να μην δουν τη μάγισσα του πηγαδιού, γιατί θεωρούσαν ότι αν τη βλέπανε, θα πατέραν σε μια ψυχικά. Θα φλάχνουν, παράγουν. Αν δεν γκρέμισες το μήλο στο πεγάδι, το μήλο είσαι φάρμακον και το πεγάδι μαΐας. Μαεύ εσέν, μαεύ και μεν, μαεύ τη δίστε ντάμα. Η κόρ μαεύ ρωμαϊκά, ελληνικά παλικάρια. Δεύτερη χρονιά, η πρώτη στη Δυτική Μακεδονία που αναβιώνουμε και αναδεικνύουμε αυτό το έθιμο και ελπίζω να μας μιμηθούν και άλλοι για να γίνει γνωστό σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η Αλεξάνδρα Καρατάζου και συγχαρητήρια πραγματικά για την πρωτοβουλία και για την δυνατότητα να κάνουμε σήμερα αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Την ανάδειξη του Καλαντόνερου. Το Καλαντόνερο...
μήνες στα σπίτια τους, με αυτό το νερό πλήνονταν όλη η οικογένεια, τήρανε τα σπίτια, τα χωράφια τους και τα ζωντανά τους για να είναι καλή και ευλογημένη χρονιά που έχουν. Τα ελεύθερα κορίτσια από την άλλη μεριά, που αγαπούσαν κάποια από τα παιδιά του χωριού, μαζί τους κουβαλούσαν μήλα. Άφηναν τα μήλα στη μάγισσα, γέμισαν το λαΐνι τους ξανά με νερό και έλεγαν ένα συγκεκριμένο δίστιχο που έλεγε «Άμον τ' ανοίγω το πηγάτ, να ανοίγεται κοιτήσι, άμον το τρέσει το νερό, να τρέσει και η ευλοία». Γέμισαν το λαΐνι με νερό και κλώσκονταν και αυτά από το σπίτι του. Όπως έφεραν